Ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρέος. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει πρόβλημα? Απάντηση. Σήμερα πιστεύω ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών σε πρώτη ομάδα για να πάρουμε μία απόφαση. Να αποφανθούμε επί δουλειά και εργασία που έχει γίνει μεταξύ ελληνική κυβέρνηση αρχών και θεσμών σε άριστο επίπεδο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αναλάβει τι ευθύνε τη, έχει αναλάβει τι ευθύνε τη και σε επίπεδο επιλογών και πολιτικά με την ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Άρα λοιπόν εμεί ω Υπουργοί Οικονομικών έχουμε το χρέος να πάρουμε την απόφαση επί ενός τρίτου προγράμματος, το οποίο έχει βεβαίως και μία πτυχή αλληλεγγύης απέναντι στην ευθύνη που έχει επιδείξει η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία 24 ώρα. Αυτό λοιπόν είναι το καθήκον μας. Αν τώρα υπάρξουν ζητήματα προς διευκρίνηση, το οποίο είναι καθόλου θεμητό, αν υπάρξει ανάγκη να υπάρξει μία πιο λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών στην συζήτηση που θα λάβει χώρα, όλα αυτά θα γίνουν, αλλά είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε για την υλοποίηση του τρίτου προγράμματος. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ό,τι αφορά το ελληνικό δημόσιο χρέος πιο νωρίς. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό το χρονοδιάγραμμά μας. Σήμερα, λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε επί της άρσης δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα από πλευράς ελληνικών αρχών και θεσμών ως προς την υλοποίηση του προγράμματος. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα ως προς τα άλλα καθορίζει ότι θα συζητήσουμε τον Οκτώβριο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο, έναν επαναχαρακτηρισμό του ελληνικού χρέους προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον ελληνικό προϋπολογισμό να ανασάνει, να αναπνεύσει, να πάρει οξυγόνο, ούτως ώστε να ξανακινήσει η οικονομική και εμπορική δραστηριότητα ξανά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ενεργοποιήσουμε δηλαδή ξανά τις επιχειρήσεις, το σύνολο των τομέων της γεωργίας, της βιοτεχνίας, των επιχειρήσεων να επαναδραστηριοποιηθεί και να δημιουργηθεί πλούτος και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.